Στεκόμαστε λοιπόν σε ένα θέμα των ημερών. Ιδέα θα πει κάποιος, σκέψη άλλος και πολλά κοινά, και αν περάσουμε και σταθούμε σε αυτά που ζούμε κάθε μέρα, για μας που αγαπούμε και πονούμε και μπαίνουμε μέσα από το σύμβολο και είμαστε πίσω και μέσα μαζί με αυτό, υπάρχει μια λύπη και μια στενοχώρια. Ελληνική σημαία. Για άλλους ένα πανί, για άλλους ένα κουρέλι, για άλλους όμως, για εμάς δηλαδή, για εμένα και όλους όσους έχουμε την ίδια αυτή γραμμή, είναι ένα σύμβολο αιώνιο, ένα σύμβολο τιμής, ένα σύμβολο χαράς, ακόμη ένα σύμβολο λύπης, ένα σύμβολο μνήμης. Αυτοί ανέμισαν τη ζωή τους άνθρωποι για να γίνει αυτό το πανί, το γαλάζιο και το άσπρο, ο σταυρός στη μέση, σύμβολο αθάνατο, και γύρω γύρω τα χρώματα της Ελλάδος. Θα ακούσατε πολλά και αναδιαστήματα, όμως εκεί πριν το 1821 ο στρατηγός Κεφαλάς και ο ιερέας, θα θυμάστε, ένας από το ράσο του και ένας από τη φουστανέλα του, κάνει την ελληνική σημαία, απλά αληθινά. Αλήθεια, από κάτω έχω και ένα ελληνικάκι ιστορικά για να δούμε μερικά πράγματα. Με όλα τα αυτά, είμαστε στο σήμερα. Είναι τραγικό, φίλοι μου, να έρχομαι εγώ κοντά σου, να παίρνω τη φωτογραφία της μητέρας σου, τη βάλω κάτω και να την πατώ. Να πω πιο λαϊκά, να παίρνω αυτό που θέλεις, όπως την ομάδα σου, τα πιστεύω σου, και να τα φτύνω, να τα βρίζω. Δεν θα σε ενοχλούσε, ω ναι. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι στην Ελλάδα μας, που περνά πιο πολλά από εμάς που είμαστε μέσα παρά από τους απ' έξω, αν εγώ κινηθώ και κάνω πορεία για το Μεξικό, για τη Βραζιλία, για τους μετανάστες, είμαι ok. Αν κάνω για την Ελλάδα, είμαι φασίστας. Ένα τρελό, ένα ξεφτυλισμένο γεγονός. Κι όμως, φίλοι μου, κι όμως, φίλες μου, για αυτή την ελληνική σημαία, άνθρωποι έφυγαν, άνθρωποι κομματιάστηκαν, βιάστηκαν, ξεφτυλίστηκαν, ακόμη τους έστειλαν πραγματικά στην απέναντι με ένα πολύ σκληρό και ζωφερό θάνατο. Και έρχομαι εγώ και λέω, εντάξει μου τώρα, σημαία τώρα, ένα πανί εκεί πέρα, κατέφασε, βάλε τον ΠΑΟΚ, βάλε τον Ολυμπιακό, βάλε μια ξεβράκωτη, βάλε του διεθνούς δικαίου, βάλε της Αμερικής, βάλε τον, ξέρω εγώ, των μεταναστών, βάλε των λαθρομεταναστών, βάλε ό,τι θέλεις, βάλε. Κακό, φίλοι μου. Οι άνθρωποι, φίλοι μου, που έχουν μέσα τους Χριστό, που έχουν μέσα αγάπη, έχουν φιλοσοφία, έχουν γνώση, έχουν παιδεία, τιμούν και σέβονται την ελληνική σημαία. Η ελληνική σημαία, φίλοι μου, δεν είναι απανή. Όποιος το έμαθε αυτό, το έμαθε απλά λάθος, ή δεν ξέρει, ή είναι χαζός, είναι εκτός, ή θα πρέπει να ξαναμελετήσει με όρεξη και λαχτάρα την ελληνική ιστορία. Αυτή η ελληνική σημαία, φίλοι μου, δεν είναι απανή. Και μέσα είναι ήρωες, είναι παππούδες, είναι αγώνες για την ελευθερία όλου του κόσμου και της Ελλάδος. Εκεί κρύβονται μέσα και παπάδες, εκεί κρύβονται και ψαράδες, εκεί κρύβονται και καθηγητές, και απλοί, και οικογενειάρχες, και αγάπες, και έρωτες, και φιλοσοφία, και ηθική, και ιστορία, και γνώση, και πάθος, και όρεξη, και πόλεμος, και λαχτάρα, και θάνατος, και ζωή. Όλα είναι εκεί μέσα, φίλοι μου, μαζεμένα. Βλέπετε, φίλοι μου, θα πάω σε μια, αν θέλετε, επιτρέψτε μου, επιφανειακά ψυχολογική σκέψη. Μυρίζει ένα άρωμα και λες, πω, αυτό το άρωμα το φορούσε δασκάλα μου στο δημοτικό. Τι έγινε? Το άρωμα, η μνήμη, ξεσηκώθηκε και σε πήγε χρόνια πίσω. Μια φωτογραφία βλέπεις και θυμάσαι. Ακόμη και ένα φαγητό που έφαγες, το έφαγα εκεί με εκείνη την παρέα. Ελάτε λοιπόν να δείτε, φίλοι μου, όλους όσους γονάτισαν για την ελληνική σημαία. Δεν την άφησαν από τα χέρια τους. Ακόμη προτίμησαν να σκοτωθούν. Εγώ σήμερα στον μπαμ θα την πούλες, την έβαλε και φωτιά. Είναι μεγάλο, φίλοι μου, γεγονός. Και είναι πολύ μεγάλη αδικία. Και ερχόμαστε, φίλοι μου, σήμερα εμείς να ξεφτυλίζουμε την κατάσταση. Όμως σταθείτε. Ξέρετε, το λέμε κιόλας, ότι σε όλα τα πράγματα στη ζωή υπάρχει και ένα όριο. Ένα όριο. Βλέπετε λοιπόν, γιατί η Ελλάδα είναι κέρια χώρα? Γιατί λέμε ότι η ελληνική σημαία είναι σύμβολο και είναι αθάνατη? Γιατί πολεμάτε σκληρά? Θα σας πω γιατί. Γιατί ακριβώς, φίλοι μου, να δείτε, όχι στην άκρη πάνω αριστερά, αλλά στο κέντρο είναι ο σταυρός. Τι κάνανε δηλαδή οι παππούδες μας? Τι κάναν οι ήρωες? Τι κάνουν όλοι αυτοί, είτε ιερωμένοι, είτε απλοί άνθρωποι, είτε επιστήμονες, είτε και στρατηγοί, οπλαρχηγοί κλπ. Κλπ. Ή σουλιώτες, ό,τι θέλετε, έτσι μέσα. Τι κάνανε? Βάλαν στο κέντρο, το κέντρο του αγώνα, το Χριστό, την Παναγία. Γι' αυτό και νίκησαν. Δεν μπορείς, φίλοι μου, να πολεμήσεις τον τεράστιο γίγαντα όταν πας μόνος σου με μια τσάπα. Κάποιοι θα λέγανε η ελληνική καρδιά. Ποια ελληνική καρδιά? Τι να κάνει η ελληνική καρδιά? Τι πρέπει να κάνει? Απολύτως. Έχει το Θεός και σκεπάζει, σε κρύβει, σε βοηθά, σε βγάζει στην πλάτη του εχθρού. Ποιος θα περίμενε? Θυμάστε 40, 41 με τους Ιταλούς.
οι τεράστιες στρατιές, οι οργανωμένες, με τα όπλα, με, να φάνε τον σκύλο από το φουκαρά, τον ξεβράκο, τον χωριάτη. Ποιος θα περίμενε τις γυναίκες από την Ήπειρο να πολεμάνε και να, ο άλλος να μένει και να μένει χαζός ο Γερμανός. Και λέει, ποιοι είναι από πίσω, κομμάτο έχουν οι Έλληνες κομμάτο. Όχι, ήταν απλά γυναίκες. Οι Γερμανοί έχουν μείνει χαζοί. Μα τι γίνεται, πώς, δηλαδή δεν γίνεται. Έλα, ντε να δεις, ήταν μόνο γυναίκες. Φοβερό πράγμα. Γιατί φίλοι μου, είχαν να τους οδηγεί ο Χριστός, να τους σκεπάζει η Παναγία και η ελληνική σημαία παντού κοιμάτιζε μέσα στα μάτια τους, μέσα στον ξύπνιο, μέσα στα όνειρα. Είναι πάρα πολύ φοβερό, τραγικό να μην ξέρουμε και να μην διαβάσουμε. Και σας είπα, φίλοι μου, και στην αρχή, αν εγώ κρεμάσω τη σημαία στο μπαλκόνι με την ελληνική σημαία, είμαι φασίστας. Αν βγάλω τη ΣΑΕΚ του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, οκ. Αν βγάλω ακόμη και καμία τους μετανάστες για τους βιασμούς των αμάχων στην Αφρική, καλά και αυτά. Πολύ καλά και αυτά. Αλλά μετά από την Ελλάδα, φίλοι μου. Η Ελλάδα, φίλοι μου, από πολύ πίσω έδειξε όχι μηνύματα, όχι μαθήματα, αλλά βιβλία γνώση και πολιτισμού. Ήταν πολύ μπροστά. Δεν μας κάνει όμως εντύπωση, φίλοι μου, ένας από εσάς που είναι αντίθεση με όλα αυτά, ας κάνει απλά τον κόπο, έτσι τον κόπο, να μελετήσει λίγο πώς ξεκινάει το Αμερικάνικο Σύνταγμα. Είναι αυτοί όμως οι φίλοι που κάνουν κουμάντο ανά τον κόσμο. Θες το πιστεύεις, θες δεν το πιστεύεις. Είναι αφεντικά, έκλεισε. Ποιος είναι αφεντικός, ο Αμερικάνος, ο Ρώσος, ο Ιάπωνας. Άμα θες κουνήσου. Για πάνε λοιπόν να ασκήσεις την Αμερικάνικη σημαία, αλλά θα έρθω και στα πιο λαϊκά, στα πιο κοντινά, στα πιο απλά έτσι παραδοσιακά. Για τόλμα μες στην Τουρκία να ασκήσεις τουρκική σημαία, στην Αλβανία, πάω στη Βουλγαρία, στη Ρωσία. Ανεβαίνω. Ε? Δεν θα προλάβεις να σηκώσεις το γύρο, θα είσαι απλά κρεμασμένος ανάποδα. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα, μου φίλοι μου, βγήκαμε όλοι οι διεθνιστές, οι μαχητές, οι ελεύθεροι, οι διάφοροι ανά τον κόσμο οικουμενιστές και μας πουλάνε παραμύθι. Εγώ, φίλοι μου, δεν είμαι πολιτικός. Και δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ όμως να κάνω δύο πράγματα. Να μιλήσω και να κάνω την προσευχή μου. Δεν μπορώ ούτε όπλα να πάρω, ούτε δουλειά μου να πάρω όπλα, ούτε να κάνω πόλεμο. Μπορώ όμως να πολεμήσω έτσι, με αυτό το κομμάτι που μου μένει. Και θα σου πω, φίλοι μου, ένα πολύ έντονο γεγονός που πραγματικά μου έδωσε πολύ, πολύ θλίψη, αλλά και πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη πικρά. Μην πω άλλη κουβέντα, γιατί δεν ωφελεί. Φίλοι μου στο δημοτικό, τώρα, πλέον 28η. Εγώ στην εποχή μου είμαι μεγαλύτερος, ξέρετε. Ο καλύτερος μαθητής, αυτός που διάβαζε πιο πολύ, είχε σαν έπαθρο την ελληνική σημαία για να την πάρει στα χέρια του με τιμή, με σεβασμό, με αγάπη, με λαχτάρα για να την περπατήσει. Να πάει στην παρέλα, στην εκκλησία κλπ. Σήμερα γίνεται κλήρωση. Και έρχεται ο δάσκαλος, ο μέγας εκπαιδευτικός, κάτι δική μου τη γνώμη, περιπτεράς, με την καλή έννοια, όχι όλοι, αρκετοί, και να λέει, θα γίνει κλήρωση. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Κάτι δεν μάθαμε καλά. Μάλλον ξεφύγαμε. Δηλαδή, ο καλός ο μαθητής δεν έχει καμιά αξία. Όλοι έχουν δικαιώματα. Ναι, βεβαίως. Άρα λοιπόν, τότε, ποια είναι η αξία του αγώνα. Κουράζεσαι, ξενυχτάς, μελετάς και ένα μεγάλο όφελος, ένα μεγάλο τίμημα είναι να έρθει στα χέρια σου η ελληνική σημαία. Και σου λέει σήμερα ο εκπαιδευτικός, όποιος ψήφισε αυτά, δεν ξέρω κυβέρνηση πριν ή μετά ή τώρα, και το μεταφέρει ο δάσκαλος, όλοι έχουν δικαιώματα. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Δηλαδή και ο τεμπέλης και ο κουρασμένος μαθητής, αυτός που διάβασε και κουράστηκε, αυτός που είναι κύριος, ειδικά ο μικρούλης στο δημοτικό, ο μαθητάκος που με την καλή είναι μαθητάκος, με την που είναι μικρός ηλικία, διαβάζει, κουράζει και έχει ένα χαρτί καθρέφτη και διαβάζει και βιβλία και λέει και μιλάει, με αυτόν που δεν πατάει τίποτα και σου λέει, και εγώ θα πάρω. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Μπερδευτήκαμε. Είναι άσχημο πράγμα. Είναι άδικο πράγμα. Είναι σαν να πω ακριβώς. Όπως είπα σε ένα δάσκαλο, μου λέει, γιατί δεν έχουν δικαιώματα όλοι μαθητές. Άκου, αγάπη μου, του λέω. Μην μπερδεύεις την ιστορία. Δεν έμαθες καλά τι πάει να πει δάσκαλος. Να γυρίσεις πάλι πίσω στα Θρανή και να μάθεις από την πρώτη δημοτικού να πηγαίνεις. Γιατί μου λέει, δεν έχω δικαιώματα. Αυτός που δεν διαβάζει, με αυτό που διαβάζει έχει τέτοια δικαιώματα. Τότε λοιπόν του λέω, σε παρακαλώ, το μισθό σου εσύ να το δώσεις αυτούς που πεινάνε. Δώσε το μισθό. Μου λέει φανερά σε όλους μπροστά. Τον δίνω. Οκ, του λέω, εγώ δεν έχω, μου δίνεις. Όχι εσύ. Πώς. Όλοι φίλοι μου το παίζουν πατριώτες στην απέξω. Δεν γίνεται, φίλοι μου, τα ιερά, τα τίμια σύμβολα, το έπαθλος αυτών που αγωνίστηκε είναι να πούμε πάμε σε αγώνες, πήρε και πρώτος, έκανε 5 νίκες ή να πάρει το χρυσό μετάλλιο και 500 ευρώ, λέω εγώ. Θα πούμε και στον τελευταίο, και εσύ χρυσό μετάλλιο και 500 ευρώ. Ποια αξία των αγώνων. Βλέπετε, φίλοι μου, ο πρώτος κερδίζει κάτι, γιατί έκανε αγώνα, κουράστηκε. Το μετάλλιο, τα χρήματα, μια θέση, δεν ξέρω οτιδήποτε. Κάτι. Άρα λοιπόν τότε, σε αυτήν γινόταν αγώνες χωρίς έπαθλο. Ακόμη για στην αρχή Ελλάδα ήταν το κόκκινο, ήταν η τιμή, ήταν κάτι. Δίνεις κάτι στον νικητή. Αλλιώς, όποιος θέλει παλεύει, όποιος θέλει κερδίζει, όλοι οι ίδιοι. Τότε τι κάνουμε.
Δεν έχει καμία αξία. Πάμε λοιπόν στο σχολείο, α. Δεν με βάλουμε βαθμούς. Δεν πάμε σχολείο. Όλοι 10 θα έχουμε. Εσύ που διάβασες και εσύ που δεν διάβασες, πήρες τη σημαία. Πάρε και ένα 10. Πάρε και στο γυμνάσιο. Ιατρική σπούδασες. Δεν πειράζει, μωρέ. Όλοι θα πάρουμε άριστα 10 στο πτυχίο και βγήκαμε γιατροί. Το χάσαμε. Το έπαθλο του καλού μαθητού είναι η απολαυή στο μέλλον. Καλό στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο. Ένα μεγάλο γιατρό με το πτυχίο. Και κινείται. Ένα καλό, ξέρω εγώ τι να πω, δάσκαλο. Ένα καλό χημικό. Ένα καλό νομικό. Ένα καλό γυμνάσιο κλπ. Ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή. Αυτό. Άρα λοιπόν, φίλοι μου, μην έχουν βαθμού. Όλοι να βγαίνουμε άριστα, όλοι στα πανεπιστήμια. Ποια έχετε εξετάσει. Να ρισκάρουμε και να δυσκολεύσουμε αυτούς που δεν πήγαν καλά. Όχι, και αυτοί να πάρουν 10 και να περάσουν και αυτοί στο πανεπιστήμιο. Μπήκαν στο πανεπιστήμιο. Ναι, αλλά με το σύνολο πτυχίου ιατρικής. Γιατί αυτός να αισθάνεται άσχημα φουκαράς. Ίσια δικαιώματα έχουμε όλοι. Α? Και να βγουν γιατί για να πετσοκόβουν. Πα στον οφθαλμέτο, σε κόβει το τσούνι. Πα στον αγκιοχειρούργο, σου βγάλει το αυτή. Πα στη γυναικολόγο, εγώ σου κάνει το δόντια. Δεν πάει. Βλέπετε το έπαθλο. Έχει μια άλλη αξία. Και ειδικά όταν πρόκειται για τα ιερά σύμβολα. Εδώ κρύβεται μέσα η Εκκλησία, ο Χριστός, η Ελλάδα, ο πόλεμος, ο αγώνας, η προσπάθεια. Όλο το αίμα και η καπνή κρύβονται πάνω στην ελληνική σημαία. Δεν μπορώ να την ξεφθυλίζω. Δεν θα κάνω λοιπόν παρέλαση την 28η. Δεν θα θυμηθώ τους παππούδες που σηκώθηκαν και διστάθηκαν σε κάθε φασίστα του κερατά. Αν και σήμερα έχουμε πιο πολλούς φασίστες που μας έχουν τρελάνει, έχουν την ταμπέλα Δημοκρατία. Έρχομαι εγώ σπίτι σου, μπαίνω, σε κλέβω. Αχ, γιατί η Δημοκρατία μπήκα μέσα για να βάλω μια τάξη στο σπίτι σας. Πας παρακάτω, βγάζεις ένα πιστόλι, σκοτώνεις κάποιον. Γιατί η Δημοκρατία για να δοκιμάσουμε δουλεύει καλά το όπλο για να το πουλήσουμε παρακάτω για να πάμε καλά στο κυνήγι. Δεν παίζει, ρε παιδιά. Θα έχουμε χαμένα, μπερδεμένα στην τραγικότερη κατάσταση. Έτσι λοιπόν θα έχουμε τις παρελάσεις. Θα βγούμε βεβαίως να χαιρετήσουμε, να δοξάσουμε. Να θυμηθώ τον παππού και τη γιαγιά πώς ξεκίνησε τη μέρα εκείνη που πετάχτηκε από το κρεβάτι, από το καφενείο. Συγγνώμη, αν θέλετε. Από το χωράφι, από το σπίτι, οπουδήποτε ήταν, να φύγει στο βουνό, στην Πίνδο, οπουδήποτε για να πολεμήσει, στο Ρούπελ. Να αντισταθεί. Με μια σημαία να κυματίζει και να σου λέει για την ελληνική σημαία, εγώ αυτή θα πάω. Και όταν πεθάνω, όταν με σκοτώσουν, όταν γίνει κάτι, εγώ τύλιξα με την ελληνική σημαία, το όνειρό μου. Και έρχομαι λοιπόν αυτού εγώ όλου και του απαξιώνω. Και θαυμάζω με την καλή ενεπιτρέπεια τον Καραμίτρο. Που είναι στη Βραζιλία και πολεμάει με κάτι ναρκωτικά και κοκαίνες και λέω αμαχητές και ζω τα δικαιώματα και το δικό μου τον παππού που έκανε τα πάντα για να δείξει μήνυμα ελευθερίας ανά τον κόσμο. Έχουν μείνει χαζοί Γερμανοί με το πως πολέμησε ο Έλληνας το 1940 και ο Ιταλός και εμείς θα βάλουμε τους παρακάτω. Καλοί, δεν ξέρω, κακοί, ας τους μελετήσουν ιστορικοί, όμως έχω δικούς μου ήρωες υπαρκτούς και ζωντανούς, αθάνατους και τους αφήνουν στην πάντα. Σας είπα και άλλη φορά, φίλοι μου. Ο μέγας πλανητάρχης αυτή, έστω για σήμερα, που κάνει τα κουμάντα, είναι ο Αμερικάνος, για αυτοί που είναι από πίσω τους. Δεν έχουν ήρωες. Εφήβραν. Ποιους. Κάτι Spider-Man, κάτι Batman, κάτι εκδικητές, κάτι κέρατα. Εγώ έχω Κολοκοτρώνη, έχω Παπαφλέσσα, έχω Μεγαλέξανδρο, έχω Άι Δημήτρη, έχω Παύλο Μελά, έχω Απόστολο Παύλο. Δεν παίζει, ρε παιδιά. Μιλάμε για επαρκτά πρόσωπα που πάτησαν εδώ, έφαγαν, ήπιαν, κοιμήθηκαν και αγωνίστηκαν. Έχω Δαβάκι, έχω Πίνδο. Πώς θα γίνει, έχω Ρούπερ, πώς θα γίνει, ρε παιδιά. Κάποιος θα μου πει δεν θέλω. Άλλο αυτό. Δεν θέλεις. Κάνε Θεό σου ένα κάκτο. Ανέβα πάνω και χοροπίδα. Οκ. Okay. Θες να πας να πολεμήσεις το Μεξικό. Θες να πας να βρεις τα αρχεία των Μάγες και των Ίνκα. Θες να πας στην Αίγυπτο με τους Φαραώ. Θες να πας στην Κίνα. Θες να πας στους Σαμουράι στην Ιαπωνία. Θες να πας στις βαθιές σπηλιές της Μόσχας. Θες να πας στην Αφρική του Διάολου Τιμά. Να πας. Άλλο αυτό όμως και άλλο η αξία. Ότι δεν δέχομαι και δεν πιστεύω. Αυτή δεν είναι μορφή αγώνας. Να ρωμε τα πάντα δεν είναι μορφή αγώνας. Ανοίγω και διαβάζω. Ναι, ξέρετε ρε παιδιά, δεν μπορώ. Είμαι λασπουριά, είμαι γουρούνι, είμαι σκουλίκι. Δεν μπορώ για τα ψηλά. Αφήστε με να είμαι κάτω δούλος. Όχι, άλλο αυτό. Εγώ όμως έχω παππού, έχω γιαγιά, έχω ιστορία, έχω ελληνική σημαία που κυματίζει πάντα στους εθέρες. Δεν λέει λοιπόν εμένα να μου την κατεβάζει. Γιατί αυτό με ενοχλεί, με στενοχωρεί. Και είναι άδικο. Δεν την πιστεύεις. Μην την πιστεύεις. Μην την προσβάλλεις. Όπως είπα, θα άρεσε κάποιον από όλους αυτούς να προσβάλλω τα. Αυτά που έχουν σαν πιστεύω, τη μητέρα τους, την αγάπη τους, την ομάδα τους, τα λεφτά τους, ό,τι θέλουν. Δεν τους ενοχλεί. Αυτό λοιπόν είναι και για μένα. Είναι όπως και εγώ όμως, προσέξτε φίλοι μου, δεν θα προσβάλλω ποτέ ότι την Αμερικάνικη σημαία, ότι την Τουρκική, ότι την Αλβανική, ότι την του Ζαΐρ, ότι της Ρωσίας. Είναι σημαίες που άνθρωποι αγωνίστηκαν για να τη χτίσουν. Καλός κακός είναι οι ροές τους. Τους σέβομαι εκεί. Εγιτάζω όμως τα δικά μου.
Άνθρωποι έφυγαν να τα ακούω καλά τους, την οικογένειά τους, τις αγάπες τους, την καλοπέραση τους, για να εγώ να μιλώ και εσύ να μ' ακούτε και αντιστρόφως. Και λέω σήμερα, εντάξει μωρέ, και τι έγινε. Όχι ρε, πώς δεν έγινε, και πολλά έγιναν. Φίλοι μου, δυστυχώς, δεν ξέρω γιατί, ψάχνω να βρω τη λύση ακόμη, είναι πως έχουμε τεράστια χώρα και μέσα στο μεδούλι της χώρας μας κρύβεται ο Χριστός. Γι' αυτό δεν μπορούμε ακόμη να την ξυλώσουμε. Βλέπετε, ειδικά οι τελευταίες κυβερνήσεις κάναν τα πάντα για να περάσουν ό,τι έχει σχέση με ανθεληνισμό, με διεθνισμό, με οικουμενισμό, με ομοφιλοφιλία, συγγνώμη, και ό,τι σάπιο. Ένα φοβερό πράγμα. Η Ελλάδα, φίλοι μου, δεν πέφτει. Αν εμείς το θελήσουμε, αλλάζουν τα πράγματα. Όταν μου φίλοι μου και ένας ακόμη, μια ψυχή ακόμη κυματίσει στην καρδιά του, στα μάτια του, στον μπαλκόνι του, στη ζωή του, ελληνική σημαία, πάνω στην ελληνική σημαία είναι και ο Σταυρός. Άρα λοιπόν είναι απλά, χαλαρά, απόρθητο κάστρο. Δεν μπορεί, ποιος μπορεί να βάλει χέρι στο Σταυρό? Κανείς. Όλοι να τον κόλμα. Δεν γίνεται, δεν μπορείς. Ένας λοιπόν να κρατάει, θυμάστε την κυρία Χλαδιώτη, σας λέει κάτι. Η κυρά της Ρο, εκείνο το μικρό νησάκι. Μια γυναίκα πόσα χρόνια, φίλοι μου. Δέσποινα Χλαδιώτη. Μόνη της η Φουκαριάρα σηκωνόταν πρωί και έκανε έπαρση της ελληνικής σημαίας. Και το βράδυ υποστολή χρόνια. Μια μόνη γυναίκα είχε τον εαυτό σου μόνο σε ένα νησί. Απέναντι από την Τουρκία. Κομάντο γυναίκα. Δεν υπάρχουν αυτές οι γυναίκες. Δεν μπορεί να την βρει σήμερα ούτε στο γυμναστήριο, ούτε στην αγορά, ούτε στα μεγάλα εμπορικά πανηγύρια, ούτε πουθενά, ούτε στην τηλεόραση, ούτε στα μόδες και στα μπάνια και στα διάφορα. Τα γυναίκα κομμάτω. Είχε μέσα στην καρδιά Ελλάδα. Σκέψου λοιπόν κάποιο μόνο σου έτσι σε ένα νησί, πολύ μικρό νησί, και κάθε μέρα πάνω κάτω την ελληνική σημαία, με καρδιά, με πόθο. Και ήταν αυτό που γύρισε άμα φύγει, όταν κοιμήθηκε, κοιμήθηκε. Αντιλήξουμε την ελληνική σημαία. Αυτοί οι φίλοι μου είναι ωραίες. Αυτούς θαυμάζεις, αυτούς αγαπάς, αυτούς πέφτεις και γονατίζεις. Γιατί αυτοί κράτησαν, φίλοι, μέχρι σήμερα την Ελλάδα. Και σαν αυτούς, ανώνυμοι και απλοί, στο κάθε μέρα, στην πόρτα μας, δίπλα στο χωριό, στην επαρχία, στη μεγάλη πόλη, στη μικρή, σαν βουνό, κάπου σε μια στάνη, ένας καπετάνιος, ένα κάτι, αυτός κράτησε την ελληνική σημαία. Έχουμε γεμίσει, φίλοι μου, στην Ελλάδα με τραγικές ιδέες, ειδικά από τους πολιτικούς μας. Όχι αγαπάμε όλους, όχι ελάτε όλοι στην Ελλάδα μας, όχι όλοι δικαιώματα, και ο Έλληνας, η ιστορία μας, αυτοί που πάνε. Έρχομαι εγώ, φίλοι μου, και παίρνω ένα κάστρο ελληνικό και το ξεπουλάω δεξιά και αριστερά. Για ποιο λόγο? Σας αφήνω με αυτή τη σκέψη. Φίλοι μου, από χρόνια πίσω, 1807, και εδώ η νεότερη ιστορία μας και η Ελλάδα μας, κυματίζει η ελληνική σημαία με την αυθεντικότητά της. Στο κέντρο ο Σταυρός των Ορθοδόξων και τα μπλε χρώματα γύρω γύρω. Αυτή κυμάτιζε αιώνες, θα κυματίζει και πάντα. Όσο κυματίζει στην καρδιά μας, όσο κυματίζει στο μπαλκόνι και στη ζωή μας, στη χώρα μας, θα είναι παντού. Ο Θεός δεν αφήνει. Εμείς όμως θα πρέπει να την τιμήσουμε, να διαβάσουμε και να την καταλάβουμε. Δεν προσβάλλουμε ιστορίες. Δεν χτυπάμε ξένους λαούς. Αλλά θαυμάζουμε, τιμούμε και τουλάχιστον δεν είμαστε αγνώμονες και αχάριστες σε αυτούς που πέρασαν και πάλεψαν για να μιλάμε ελεύθερα. Η Ελλάδα, φίλοι μου, το έχω πει και άλλη φορά. Ζει. Είναι από το Θεό σταλμένη. Μα πώς, είπα πριν από λίγο. Στην καρδιά της είναι η Ορθοδοξία, ενός Σταυρός. Γι' αυτό και παλεύουν να ξεκολλήσουν τα πράγματα αυτά. Αν δεν ξεκολλάει, όταν ξεκολλήσει από τον άνθρωπο το κορμί, από την ψυχή, απλά θα πεθάνει. Έτσι είναι και εδώ. Έρχομαι λοιπόν να κλείσουμε αυτή τη σκέψη. Να μην είμαστε αχάριστοι. Να αγαπήσουμε την Ελλάδα. Να γονατίσουμε σε αυτήν. Να την πάρουμε μέσα στην καρδιά μας, τη ζωή μας, και να βγούμε ένα τη ζωή μας. Όχι με όπλα, τάγκ και αυτά, αλλά ζω. Αγαπώ, συμβουλεύω, γνωρίζω, προχωρώ, μεταφέρω παντού το μήνυμα της αγάπης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της φιλοσοφίας, της ορθοδοξίας. Πώς θα γίνει? Ελληνική σημαία, όπως είπαμε και άλλη φορά, είναι από το Θεό, η Ελλάδα μας σταλμένη, και θα παραμένει να κυματίζει πάντα, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν. Σταμπέλος Κλίμης, τα σέβομαι.